Απίστευτες είναι οι καθυστερήσεις στο έργο στερέωσης και αποκατάστασης των ενετικών τείχων κατά μήκος της Ζουκός Μποφόρ, με την κατάσταση του μνημείου να επιβαρύνεται όλο ένα και περισσότερο. Ήδη έχουν περάσει 3 χρόνια από την υπογραφή χρηματοδότησης του έργου από το ΕΣΠΑ, χωρίς όμως μέχρι σήμερα να έχουν δρομολογηθεί εργασίες λόγω της δικαστικής διαμάχης των υποψήφων αναδόχων. Είναι ένα έργο το οποίο έχει περάσει πάρα πολλές περιπέτειες, ένα έργο το οποίο εκτελεί διεύθυνση αναστήλωσης του Υπουργείου Πολιτισμού. Πραγματικά η καθυστέρηση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Το έργο βεβαίως δεν κινδυνεύει να μην γίνει. Όμως οπωσδήποτε η μεταφορά του στο καινούριο πρόγραμμα λειτουργεί ως ένα σύστημα το οποίο θα λειτουργήσει στους αφαιρετικά πόρους. Οπότε θεωρούμε ότι η επόμενη συζήτηση με το Υπουργείο Πολιτισμού θα είναι να διεκδικήσουμε κάποια επιπλέον χρηματοδότηση. Ευτυχώς το ένα έχει ξεμπλοκάρει και αναμένεται να υπογραφεί σύμβαση επόμενες μέρες. Το μικρό ευθύγραμμο τμήμα της Εφέσου και το Ρεκιόνε Σαμπιονάρα εκεί στο Στρογγυλό. Ακριβώς στα γήπεδα τέννις. Η ενημέρωση είναι ότι επίκειται άμεση έναρξη εργασιών, μπορεί και μέσα στον Ιούλιο. Για να υλοποιηθεί το έργο, θα πρέπει να πάψει λειτουργία στα 2 γήπεδα, από ό,τι θυμάμαι, του Σωματείου, Ηράκλειο. Έχουμε ήδη δρομολογήσει τη διαδικασία της μεταφοράς τους σε μια θέση κατάλληλη προς την πλευρά της λεωφόρου Ικάρου. Την ώρα που δρομολογούνται διαδικασίες για το μικρό τμήμα του έργου, για το μεγάλο ευθύγραμμο τμήμα, το οποίο παρουσιάζει μεγάλες ρογμές, δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα. Αυτό το έργο του μεγάλου ευθύγραμμου τμήματος της Ζουκός Μποφόρ, στο οποίο πρέπει να γίνει αναστήλωση του ενετικού τείχους, το χειρίζεται το Υπουργείο Πολιτισμού κεντρικά από την Αθήνα. Επικοινώνησα με τον Διευθυντή Αναστηλώσεων, τον κύριο Βλαχούλη, ο οποίος με διαβεβαίωσε ότι και αυτό το έργο αναμένεται να ξεμπερδέψει σε ό,τι αφορά στο νομικό κομμάτι, γιατί υπήρχε μια διαμάχη μεταξύ των υποψηφίων αναδόχων. Θα υπογραφεί σύμβαση και θα περάσει στο επόμενο ΕΣΠΑ η υλοποίησή του εν μέρη. Άρα ελπίζουμε να ξεκινήσει και αυτό εντός της χρονιάς, αλλά δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα σε ό,τι αφορά στην ενημέρωση που λάβαμε από το Υπουργείο Πολιτισμού. Λόγω της απίστευτης γραφειοκρατίας, το έργο της αποκατάστασης του ευθύγραμμου τμήματος, ακόμα και αν συμβασιοποιηθεί εντός του έτους, είναι πρακτικά αδύνατο να ολοκληρωθεί και να απορροφεί στα κονδύλια από το υφιστάμενο ΕΣΠΑ, γεγονός που σημαίνει ότι θα υπάρξει διεκδίκηση κονδυλίων από το νέο ΕΣΠΑ. Ενώ υπήρχαν τα χρήματα από το υφιστάμενο ΕΣΠΑ, τώρα θα πάμε στο νέο ΕΣΠΑ και θα διεκδικήσουμε κονδύλια, έτσι δεν είναι? Είναι ένα έργο το οποίο μεταφέρεται στη νέα προγραμματική περίοδο, όπως σωστά είπατε, με αποτέλεσμα να αφαιρεθούν πόροι από το καινούριο ΕΣΠΑ για να ολοκληρωθεί το έργο αυτό. Και σας είπα ότι πολιτικά τώρα πρέπει να διεκδικήσουμε τα χρήματα αυτά από ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο. Εδώ και δεκαετίες το μνημείο εκπέμπει σήμα κινδύνου, με τις αναγκαίες εργασίες στερέωσης και αποκατάστασης να παραμένουν στα χαρτιά μέχρι και σήμερα, ενώ κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο ατυχήματος στο μνημείο.